Σκέφτομαι να πάω στην εκδήλωση του Αργυρόπουλου που οργανώνει ο Τέριχα Τζερεμία. Τουλάχιστον ξέρω ότι ο Τέριχα Τζερεμία είναι ένα ηθικό άνθρωπο, δεν είναι φιλάργυρο και δεν θα το κάνει ποτέ για τα χρήματα. Γιατί σιγά μην συνέδε τον Ιησού Χριστό με τα χρήματα. Είναι δυνατόν ο Τέριχα Τζερεμία. Αλλά θα καταλάβω πολλά από την εκδήλωση. Για να δούμε. Βεβαίω δεν θα μπορούν όλοι να καταλάβουν τα γραφόμενα αυτά, γιατί δεν είναι όλοι μαθηματικοί. Αλλά μετά στη συνεχεία θα ανεβούν αυτά στο YouTube. Ο Τέριο Χατζηρεμίας θα τα ανεβάσει. Υπάρξει μια συνέχεια που παρόμοια δεν έχει ξαναγίνει σε προηγούμενη παρουσίαση διάλεξη. Θα εκτελέσω δύο πειράματα φυσικής. Αυτό θα πάρει λίγο χρόνο, περίπου 5-6 λεπτά, το πολύ 10. Και μετά θα αρχίσω να γράφω περίπου 900 ψηφία, 900 αριθμούς, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, που έχουν σχέση με το π, το 3,14, με τον χρυσό αριθμό φ, με τη βάση των φυσικών λογαριθμών, με τα παραγωγικά από το 1 μέχρι το 13, τετραγωνικές ρίζες επίσης από το 1 μέχρι το 13, με τους αριθμούς Φιμπονάτσι και Λούκας, με τα μερικά αθροίσματα από το 1 πρώτο και 1 δεύτερο μέχρι και το 1 δέκατο αριθμητή και παρονομαστή. Αυτά όλα θα γίνουν από μνήμης, θα γράφονται σε μεγάλο πίνακα και οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να τα ελέγχουν από ένα πρόγραμμα που θα έχουν στα χέρια τους με το που θα εισέλθουν στην αίθουσα της παρουσιάσεως. Θα μπορούν να βλέπουν αυτά που γράφω, αν υπάρχει λάθος ή όχι. Τώρα το φάσμα των φωτονίων. Που εκεί τα φωτόνια, επομένως, επειδή έχουμε τον τύπο ότι η ενέργεια ενός φωτονίου ισούται με τη σταθερά του Planck επί τη συχνότητα του φωτονίου, που είναι ε κεφαλαίο ίσον h επί f, το f είναι το αρχικό από τη λέξη frequency που σημαίνει συχνότητα και το μικρό το h είναι η σταθερά του Planck, που είναι ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός και ευτυχώς που είναι τόσο μικρός αυτός ο αριθμός, γιατί εάν η σταθερά του Planck ήταν μεγαλύτερη, τότε θα είχαμε προβλήματα ακόμη και στο είναι όντα του μικροκόσμου. Και ευτυχώς λοιπόν που η σταθερά του Planck είναι τόσο μικρός αριθμός. Έχω βρει τους 300 του Λεωνίδα μέσα από το κοινό μου. Ξέρω ότι ό,τι και να γίνει, θα έχω 300 άτομα που θα με παρακολουθούν, θα με πληρώνουν, θα με στηρίζουν όπως εγώ επιθυμώ, είτε οικονομικά, είτε ηθικά, είτε με τους χίλιους δύο τρόπους. Και πολλοί Έλληνες του εξωτερικού αγοράσανε, κάποιοι αγοράσανε χωρίς να έρθουνε. Ωραία. Σας ευχαριστώ και εσάς για τη στήριξή σας, γιατί μου αρέσουν αυτές οι κινήσεις και τις εκτιμώ πάντα. Αυτός είναι ο δικός μου στόχος και θα συνεχίσω να εξυπηρετώ τον πατέρα μου, τον Ιησού Χριστό, εξυπηρετώντας τους ανθρώπους. Αυτή είναι η δική μου δουλειά, αυτή είναι η δική μου προσφορά. Εξοπλίσου με υπομονή. Εξοπλίσου με νοημοσύνη. Εξοπλίσου με χρυσό, ασήμι και bitcoin.